Ποιος δεν θυμάται έναν από τους πιο viral παίκτες του MasterChef. Ο Σελίβ είναι σήμερα στο pop-up και εξηγεί γιατί για αυτόν το παιχνίδι ήταν παιχνιδάκι. Το πιο δυνατό σου συνέστημα, κάτι που συνέβη εκεί και θα το θυμάσαι για πάντα. Ξεκούραση. Ξεκούραση ήταν το MasterChef. Για μένα είναι ξεκούραση γιατί έξω δουλεύα 15 ώρες, εκεί κοιμούμουν 10 ώρες, 15 ώρες. Όλη μέρα ύπνο, όλοι διαβάζανε βιβλία, εγώ όλη μέρα τάβλη. Ύπνο, μια χαρά. Οι τρεις αγαπημένοι κριτές. Ναι. Είναι πλέον φίλοι σου. Βεβαίως, και οι τρεις είναι φίλοι μου. Εκτός από κριτές που είμαστε εκεί πέρα. Τώρα συνεχίζεται φιλία μας. Είναι φίλος μου και οι τρεις. Κάποιοι έχουν με την γυναίκα του, με η οικογένεια του μαζί. Κάποιοι έχουν με φίλος του. Κάποιοι έχουν με παρέα του. Κάποιοι έχουν με τη μάνα του. Με μάνα του, δηλαδή, όχι μάνα του. Δηλαδή, εκεί δεν ξεχωριστά μάνα του και αυτός ξεχωριστά. Έρχονται, εντάξει. Είδες εσύ κάποια παιδιά που συμμετείχαν και μετά άλλαξαν χαρακτήρα με τη δημοσιότητα? Όταν βγαίνεις, βλέπεις τη δημοσιότητα, γενικά, έτσι γίνεσαι λίγο ψώνιος, νομίζεις είσαι κάτι, αλλά δεν είσαι κάτι. Είναι για 2-3 μήνες, 7, μετά σε ξεχνάει ο κόσμος. Αλλά εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις, δεν καταλαβαίνεις και κάνεις σαν είσαι ο Θεός. Πριν να κλείσουμε, τον βλέπω η Ιλιάνα, συνέχεια μιλάει για τα ρούχα, για το μόδα. Κυρία Ιλιάνα, εγώ πώς είμαι, είμαι gentleman. Είσαι τέλειος, δεν ξέρω αν μας πει και τη γνώμη της. Εννοείται, είσαι υπέροχος και πάντα, πάντα ωραίος και κομψός.